Τι έχουμε? Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, η NASA, η γνωστή σε όλους μας NASA, ανακοίνωσε ότι δημιούργησε μια επιτροπή με 16 μέλη για την τελετή, για τη μελέτη της άγνωσης ταυτότητας εναέριων φαινομένων. Όπως είναι η νέα ονομασία της άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων UFO, με άλλα λόγια, πιθανών εξωγήινων. Μια είδηση βέβαια που έχει κυκλοφορήσει αρκετά στο διαδίκτυο. Προτείνω να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο και είναι τιμή που φιλοξενούμε τον κύριο Ευαγγελόπουλο, αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Ευαγγελόπουλε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη, και καλό μήνα. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον προηγούμενο καλεσμένο είμαι λίγο άφωνος, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι να σας πούμε τώρα. Σωστό, σωστό. Είπαμε λίγο να αλλάξουμε θέμα και να κλείσουμε λίγο με εσάς κανονικά. Βέβαια, έπρεπε να γίνεται αντίστροφο. Να κλείσουμε με τη λίρα και να προηγηθείτε εσείς. Αλλά είμαστε η εκπομπή της ανατροπής. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Ξέρετε, στο άκουσμα πάμε να διερευνήσουμε λίγο αν υπάρχουν εξωγήινοι. Εγώ το λέω με ένα λαϊκό τρόπο. Ωστόσο, θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε. Ναι, ναι. Είναι λίγο, το να το πάμε λίγο εκεί, βέβαια, χάνουμε λίγο την ουσία, θεωρώ. Σωστά τα είπατε, όντως, δηλαδή έχει αλλάξει η ορολογία, δεν είναι πλέον UFO, είναι UAP, Unidentified Aerial Phenomena, δηλαδή μη ταυτοποιημένα εναέρια φαινόμενα. Και ουσιαστικά, επί της ουσίας, θα έχουμε δηλαδή το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 9 μήνες μέχρι και τα μέσα του 23, όπου θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, μία συστηματική έρευνα με πολύ δυνατό επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο τι είναι διάφορα αντικείμενα που κατά καιρούς παρατηρούνται, χωρίς απαραίτητα να πηγαίνουμε στο κομμάτι της εξωγήινης ζωής. Αυτό είναι κάτι έτσι, αρκετά έτσι πιο μακρινό. Επί της ουσίας, δηλαδή, θέλουμε και για καθαρά επιστημονικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς εναέριας ασφάλειας, που προφανώς είναι κάτι ζωτικής σημασίας για αεροπλάνα, διαστημοσκοπούς κλπ. Σε τροχιά γύρω από τη γη, να ταυτοποιήσουμε τα διάφορα αντικείμενα με επιστημονικό τρόπο. Και βέβαια να μην δίνουμε και τροφή σε ψευδοεπιστημονικά. Κύριε Ευαγγελόπουλε, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα γύρω από τα οποία επικρατεί ένα μυστήριο, δεδομένα τα οποία βέβαια δεν έχουμε απαντήσει, δεν έχει απαντήσεις, δεν έχουν απαντήσει οι επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα. Το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, ποιο είναι? Κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι τόσα λίγα τα αντικείμενα που κατά καιρούς έχουν ανιχνευθεί που δεν συνάδουν επιστημονικά δεδομένα. Ενώ αυτή τη στιγμή θέλουμε να πάμε να ταυτοποιήσουμε, να αποκρισταλώσουμε ποιες είναι οι σοβαρές καταγραφές και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν δηλαδή και από υπηρεσίες ναυτικού αεροπορίας που είναι πιο σοβαρές, ξέρω εγώ, διάφορες καταγραφές, και από εκεί και πέρα να δούμε τι υπάρχει και τι μπορούμε πάνω σε αυτό να αποτυπώσουμε σε καθαρά επιστημονικό υπόβαθρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια ολόκληρη ομάδα 16 επιστημόνων, δηλαδή είναι 16 επιστήμονες από όλο το φάσμα έτσι, των θετικών επιστημών, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, από πολύ εμπειρούς ανθρώπους. Έναν αναφέρω μόνο, δηλαδή θα είναι ο Σκοτ Κέλι, ένας βετεράνος αστροναύτης, ο οποίος είχε και το ρεκόρ μεγαλύτερης παραμονής στο διάστημα, συνεχόμενης παραμονής στο διάστημα για περίπου ένα χρόνο. Ουσιαστικά, δηλαδή, και έχουν μπει και πολλοί άλλοι και από επιστημονικά υπόβαθρα, επιστήμης των υπολογιστών, αστροβιολογίας προφανώς, ωκεανογραφίας, ιατρικής περίθαλψης αστροναυτών. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ έτσι σοβαρή πλέον έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι και αναμένουν τα απαντήσεις. Δηλαδή όπως γράφει και στο δελτίο τύπου και η ίδια η NASA, πάει εντελώς έτσι open-minded, ας πούμε, για τα αποτελέσματα που αναμένονται. Κύριε Βαγγελόπουλε, βέβαια και όλο το αποτέλεσμα, ότι προκύψει δηλαδή ανοιχτό και στο κοινό. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής με αφορμή την είδηση που μεταφέραμε και το δικό σας σχολιασμό. Ζωή πέρα από τη γη. Μία βάση αναφορικά με τη ζωή πέρα από τη γη, έξω από τη γη, θα μπορούσε να σταθεί σε μία στέρεη βάση κάποια στιγμή και κάτω από ποιες
προϋποθέσεις. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό και προφανώς αρκετοί επιστήμονες ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλάμε για ζωή πέρα από τη γη, δεν εννοούμε απαραίτητα πράσινα κίτρινα ανθρωπάκια με ένα ή δύο μάτια κτλ. Σωστά. Δηλαδή, το κομμάτι ζωής είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο με πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή μόνο τη γη να κοιτάξουμε από τα πρωτόζωα μέχρι τους σύνθετους οργανισμούς, μιλάμε για ένα τεράστιο φάσμα της ζωής. Οπότε εμείς πάμε για τις λεγόμενες βιοϋπογραφές, όπως λέγονται, biosignatures. Δηλαδή για στοιχεία τα οποία μπορεί να μας δώσουν το ένα, να πούμε ναι, μπορεί να υπάρχει ζωή. Και κατά καιρούς ανακαλύπτουμε κάποιους εξωπλανήτες που λέμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχει μια ατμόσφαιρα ή να έχει την τάδε σύσταση που σε συγκεκριμένες συνθήκες να επιτρέπει κάποιο επίπεδο ζωής. Είναι πράγματα βέβαια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην κόψη, ας πούμε, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δηλαδή βελτιώνουμε και την τεχνολογία μας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όλο και πιο ξεκάθαρο στα ερωτήματα. Και ξέρετε, στην επιστήμη υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί σήμερα να απαντήσουμε ένα ερώτημα το οποίο να θέσει 10 άλλα ερωτήματα τα οποία ούτε τα είχαμε σκεφτεί. Μάλιστα. Χθες που ήταν αναπάντητο το ερώτημα. Οπότε, αυτή είναι η γεωγραφία και τη επιστήμη κιόλας. Ακριβώς. Οπότε στις επόμενες δεκαετίες φαντάζομαι θα μπορούμε να απαντήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Γίνεται μια αρχή. Πρέπει να σταθούμε βέβαια και στην ικανότητα και στο ερευνητικό πεδίο εδώ, σε επίπεδο της Ελλάδας, σε επίπεδο ΙΤΕ που έχει ανοίξει και είναι ισχυρό και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και το επόμενο διάστημα. Κύριε Βαγγελόπουλε, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στην εκπομπή μας προκειμένου να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τοποθέτηση. Κάναμε μία αρχή σήμερα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα ρητό βέβαια, του Άρθουρ Κλάρκ, πολύ γνωστού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας που αν το σκεφτεί κάποιος είναι πολύ εντυπωσιακό. Λέει, υπάρχουν δύο σενάρια. Είτε είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, είτε δεν είμαστε. Και τα δύο είναι εξίσου φοβερά. Δηλαδή, αν σταθεί ο καθένας είτε στο ένα είτε στο άλλο, είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό, κάτι το φοβερό. Ξέρετε, κάνατε τώρα μία αρχή και δημιουργήσατε πεδίο συζήτησης για μία ολόκληρη εκπομπή. Οπότε πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα έρθετε και από εδώ κάποια στιγμή να το αναλύσουμε αυτό. Λοιπόν, ναι, με τα χαράς. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαγγελόπουλε, την καλησπέρα μας.